Πάμε τώρα να πούμε καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Πάμε να συνδεθούμε μαζί τους. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορούμε να βλέπουμε με εικόνα τον κύριο Κίρτσο. Είναι όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και στους δυο σας. Γεια σας. Είναι μία μέθοδος να κυριαρχήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το λέω φθορά, το λέω φθορά. Λοιπόν, χαίρομαι που το παίρνετε ως αστείο, γιατί εδώ και περίπου μισή ώρα, κύριε Κίρτσο, κάνετε και εσείς προσπάθειες με το επιτελείο σας να αποκαταστήσετε το δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πλούσιο επιτελείο ο κύριος Κίρτσος. Λοιπόν, τώρα από την έκβαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες, για το σχέδιο ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού και το νέο πολυετή προϋπολογισμό, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης που αναμένεται να καθοριστεί η κατεύθυνση του ευρώ, των ευρωπαϊκών αγορών, των μετοχών και των ομολόγων. Περιμένουμε όλοι πολλά. Αλλά τίποτα όμως δεν έχει κριθεί ακόμη, κύριε Κίρτσο. Ναι, όντως τίποτα δεν έχει κριθεί. Βέβαια, οι πιθανότητες είναι ότι θα πάμε στη γενική κατεύθυνση που έχει συμφωνηθεί. Αλλά έχει σημασία και ο ρυθμός, δηλαδή δεν θέλουμε καθυστερήσεις, και έχει σημασία και η διάθεση, δηλαδή αν είναι ορισμένοι να έρθουν σε κάποιο είδους σύγκληση κυριολεκτικά με το ζόρι, αυτό δείχνει ότι στην επόμενη φάση θα υπάρξουν πρόσθετες δυσκολίες συνεννόησης. Νομίζω ότι η κρίση είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε εκτιμηθεί στην αρχή, γι' αυτό χρειάζονται μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις. Και γι' αυτό δεν είναι η ώρα ούτε για εκπτώσεις ούτε για δισταγμούς. Είναι η ώρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Κύριε Ανδρουλάκη, η Κριστίν Λαγκάρντ, αφού καλωσόρισε την ιδέα για τη δημιουργία του υπερταμείου των 750 δις ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ότι είναι σημαντικό οι ηγέτες να συμφωνήσουν γρήγορα σε ένα φιλόδοξο πακέτο. Ακούστε, καταρχάς, για να έχουν μια εικόνα οι τηλεθεατές σας, συγκριτικά με άλλα κράτη, η Ελλάδα είναι πολύ ευνοημένη από αυτή την απόφαση που φαίνεται να είναι και η τελική κατανομή χρημάτων. Γιατί, για να καταλάβετε, ας πούμε το παράδειγμα του Βέλγιου. Το Βέλγιο, που έχει περάσει μια απίστευτη τραγωδία. Ως ποσοστό πληθυσμού με νεκρούς από το COVID, είναι στην κορυφή παγκοσμίως. Έχει περίπου 10.000 νεκρούς και με πληθυσμό περίπου ανάλογο της χώρας μας. Εγώ πήγα σε δύο συνεδριάσεις τον τελευταίο μήνα. Η οικονομία έχει παγώσει, τα μισά μαγαζιά δεν έχουν ξανανοίξει και παρόλα αυτά θα πάρουν 5,5 δις επιδοτήσεις και 0 δάνεια. Και η Ελλάδα, γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα, για να μην τη συζητάμε, την ξέρουν πάρα πολύ καλά οι τηλεθέτες σας και εσείς, θα πάρει γύρω στα 11 δις δάνεια και 22,5 δις επιδοτήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Τώρα η κυβέρνηση καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προετοιμαστεί για αυτά τα χρήματα. Δεν θα έρθουν με ελικόπτερο. Πρέπει να υπάρχουν σχέδια απορροφητικότητας. Δηλαδή, όσο γρηγορότερα εμείς σχεδιάσουμε τον τρόπο που θα χρειαστούμε αυτά τα χρήματα, τόσο γρηγορότερα θα πάρουμε στα 3 αυτά χρόνια μπροστά, αν θέλετε, τον πρώτο χρόνο ένα μεγάλο πακέτο που θα μειώσει και τις παρενέργειες οικονομικής κρίσης που σήμερα δεν μπορούμε να τις συνυπολογίσουμε σωστά, διότι δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ο τουρισμός δεν πάει πολύ καλά, αλλά άλλο είναι να είναι, ας πούμε, σαν ένα επίπεδο 30% της προηγούμενης χρονιάς και άλλο είναι στο 10%. Οπότε, εμείς πρέπει να σχεδιάζουμε για το χειρότερο σενάριο, ώστε το φθινόπωρο να είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση και από το νέο έτος να υπάρχει υψηλός δείκτης απορροφητικότητας για να έχουμε όχι μια εποχή αύξησης ξανά της ανεργίας σε όρατα ύψη και αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κύριε Κίρτσο, είστε αισιόδοξος ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η χώρα να είναι έτοιμη να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια, αν και εφόσον έρθουν? Καταρχήν, συμφωνώ με την ανάλυση του κ. Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες. Το πρώτο είναι πόσο γρήγορα θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και μην υπάρξει κάποιο πολιτικό ατύχημα σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μία μεταβατική περίοδο, διότι ώσπου να αρχίσουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις και να αρχίσει να λειτουργεί ο τουρισμός μας, πιστεύω ότι θα φτάσουμε γύρω στα μέσα του 2021.
Επομένως πρέπει να διατηρήσουμε την οικονομία και την κοινωνία σε μια αρκετή καλή κατάσταση, να μην καταρρεύσουμε δηλαδή στο μεταβατικό στάδιο. Και πιστεύω επίσης ότι πρέπει σε επίπεδο Βρυξελών οι εκταμιεύσεις να γίνουν πιο γρήγορα, να απλουστευτούν οι διαδικασίες, διότι ήδη παρατηρούμε μια καθυστέρηση ακόμα και στα συμφωνηθέντα που είναι δανειακά κεφάλαια με προνομιακό επιτόκιο. Ακόμα και το πρόγραμμα ΣΟΥΡ που είναι για τη στήριξη της απασχόλησης δεν έχουν έρθει έγκαιρα, θα έλεγα, τα χρήματα, και έχει σημασία να έρχονται, διότι έχουμε και πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, επομένως υπάρχουν τεράστια κενά που πρέπει να καλυφθούν. Άρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, είναι το πακέτο, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ ευνοϊκό για τη χώρα, αλλά υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες και ελπίζω να πάμε καλά. Επισημαίνω επίσης ότι και η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεπεράσει το κακό παρελθόν μας, δηλαδή το κακό παρελθόν μας έχει δύο διαστάσεις. Έχει εκκρεμότητες διαχειριστικές, μαύρες τρύπες ασφαλιστικά κτλ., τα οποία εμποδίζουν τη συνεννόηση με τους εταίρους, γιατί υποβαθμίζουν κάπως τη διαπραγματευτική μας θέση. Και μετά είναι και το ζήτημα της στρατηγικής των επενδύσεων, δηλαδή πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε εύστοχοι. Και όταν λέτε, κύριε Κύριτσο, συγγνώμη που σας διακόπτω, να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, τι εννοείτε? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα δεχτεί όρους μνημονίων από εδώ και πέρα με τις χρηματοδοτήσεις ή με τους δανεισμούς. Αυτό που εσείς τώρα λέτε έχει να κάνει με τέτοιους σκόπελους που πρέπει να ξεπεραστούν, αν και εφόσον τεθούν? Έχει να κάνει με το, ας πούμε, το ασφαλιστικό, τι γίνεται τώρα. Κάθε μήνα που συνεχίζεται η πανδημία έχουμε μια τρύπα στο ασφαλιστικό της τάξης των 400 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Έχουμε ταυτόχρονα μια ουρά από 250.000 συντάξεις και φάπαξ, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους. Όλα αυτά λοιπόν προβληματίζουν τους Ευρωπαίους εταίρους. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και ξέρω ότι το ασφαλιστικό είναι πάντα κριτήριο της αξιοπιστίας της διαχείρισής μας. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ειδικές συνθήκες εν μέσω πανδημίας. Σωστό. Δεν θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό, κύριε Ανδρουλάκη? Προφανώς θα συνυπολογιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να είμαστε σε σχετικά καλή κατάσταση, διότι είναι όλοι με την καλύτερη πολιτική διάθεση. Και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παραμείνει αυτή η καλή κατάσταση, δηλαδή? Θα πρέπει η διαχείριση να είναι αποτελεσματική και να μην μας ξεφύγουν εντελώς τα ελλείμματα και να μην πάει το χρέος πάνω από ένα όριο, δηλαδή υπάρχει ένα φράγμα 200% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Πάμε πιο ψηλά, σίγουρα θα αρχίσουν οι συζητήσεις, διότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ορισμένοι δεν είναι συνεργάσιμοι, για παράδειγμα όπως οι Ολλανδοί, οποιαδήποτε αδυναμία δική μας μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας. Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ δεν βλέπω τι αποκωδικοποιείται ότι υπάρχει από όλα αυτά που ανέλησε ο κύριος Κύρτσος. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει πιθανότητα να μας έρθουν τα χρήματα με μακροοικονομικές δεσμεύσεις. Διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μεγαλύτερες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, και ιδιαίτερα η Ιταλία που είναι πιο ευάλωτη δημοσιονομικά, που θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι η Ελλάδα σε σχέση με το κόστος της κρίσης αυτής. Άρα δεν βλέπω ότι θα υπάρχει αυτό που είπατε, μνημονιακές δεσμεύσεις, για να το απλοποιώ, να το καταλαβαίνω οι τηλεθεατές σας. Τι θα υπάρχει όμως? Θα υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, κάποιες αιρεσιμότητες, κάποιες, αν θέλετε, κάποια δεδομένα που θα έχουν να κάνουν με το που θέλουν να πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση με την ενέργεια, σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, σε σχέση με την αειφορία γενικότερα. Δηλαδή, εμείς πρέπει και η κυβέρνηση κυρίως να σχεδιάσει βάσει το πού πάει η εποχή, ώστε οι προτεραιότητες αυτές να είναι ούριος άνεμος και τα χρήματα να πάρουν, διότι το ξέρω, τα χρήματα είναι πολλά συγκριτικά με άλλες χώρες, ώστε να μην δημιουργήσουμε συνθήκες που οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν μακροπρόθεσμη αντοχή. Διότι ποιο είναι το καλό της σημερινής κρίσης? Το 9 είχαμε μπροστά μας μια δεκαετή περιπέτεια. Τώρα μιλάμε για περιπέτεια ενός χρόνου. Αν λοιπόν οι επιχειρήσεις ένα χρόνο μείνουν εόρθιες, η επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει οικονομικά ως ελαττήριο για την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει γρήγορα να υπάρχουν σχέδια απορροφητικότητας. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο τώρα για να φύγουμε από το πακέτο αυτό. Η Ευρώπη δεν έκανε μόνο αυτό. Μπορεί σε άλλα θέματα να έχουμε προβλήματα γεωπολιτικά, να καθυστερούν να πάρουν αποφάσεις, αλλά και στο υγειονομικό σκέλος υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις. Υπάρχει το EU for Health που θα έχει 9 δισεκατομμύρια στήριξης
των συστημάτων υγείας κάθε χώρας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Mm-hmm. Και θα πάρουμε και 3,2 δις εμείς ως rescue, το λέω εμείς διότι είμαι εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, mm-hmm. για να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρχει μια δεξαμενή εμβολίων, θα υπάρχει το εμβόλιο, το τεστ, μάσκες, στολές υγειονομικές για αν κάποια χώρα βρεθεί, αν θέλετε, με κενό να τη στείλουμε. Και το δεύτερο σκέλος είναι μακροπρόθεσμα να σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, όχι κάθε χώρα μόνη της. Δηλαδή είδαμε ότι πια οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο εθνικοί, είναι υπερεθνικοί. Άρα εάν πάμε σε ένα νέο lockdown και κλείσουμε ξανά τα σύνορα και κάνουμε πολιτικές ο καθένας μόνος του, η οικονομική, αν θέλετε, παρενέργεια ενός νέου τέτοιου τύπου lockdown όπως το προηγούμενο θα είναι χειρότερη. Γι' αυτό εμείς σχεδιάζουμε, μάλιστα, με κοινούς διασυνοριακούς κινδύνους, ώστε ακόμη και αν έρθει δεύτερο κύμα πανδημίας, αυτό το lockdown να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην πάθουμε νέα πολύ μεγάλη καταστροφή στην οικονομία μας. Κύριε Κυριτσό, στην πραγματική οικονομία τώρα και μέχρι να φτάσουν αυτά τα χρήματα, με όποιους τρόπους γίνει η απορρόφησή τους από τη χώρα μας, τι θα πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες, τι θα πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, η ελληνική κοινωνία γενικότερα? Ναι. Επειδή συζητάμε ειδικούς για την πορεία της οικονομίας στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να σας πω ότι η εκτίμηση έχει αλλάξει. Δεν πάμε για γρήγορη ανάκαμψη σχήματος V, όπως λέγαμε, δηλαδή πέφτει το 2020 και γίνει σε ελαττήριο το 2021. Πάμε για μια ανάκαμψη η οποία θα πάρει χρόνο, θα πάρει 2 έως 2,5 χρόνια για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και η οποία θα έχει βασικό χαρακτηριστικό ανισότητες μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ τομέων της οικονομίας. Για παράδειγμα, θα δοκιμαστεί ο τουρισμός, ενώ η ψηφιακή οικονομία ανεβαίνει συνεχώς. Άρα είναι μια σύνθετη κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε τους λογαριασμούς μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και το συγκεκριμένο παράδειγμα που θέλω να σας φέρω είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για τα λεγόμενα, για τα αναδρομικά, που είναι υπόθεση δισεκατομμυρίων. Ήδη έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός καυγάς ότι η αγωνία των συνταξιούχων, φέρτε τώρα τα λεφτά και κάτι τέτοια. Ακούστηκε λοιπόν, και σήμερα το σε βάθος εξαετίας. Ακριβώς. Λοιπόν, το σε βάθος εξαετίας μπορεί να ακούγεται σκληρό για τους συνταξιούχους, γιατί είναι κάποιες ηλικίες, αλλά εν πάση περιπτώσει λεφτά εδώ και τώρα και σε αυτές τις συνθήκες που περιγράφουμε, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχουν. Και αυτό το μήνυμα το στέλνω από τα τέλη Μαρτίου και νομίζω έχω επιβεβαιωθεί τις εκτιμήσεις μου. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ναι, μεν θα υπάρξει μια ευρύτερη κατανόηση, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Ανδρουλάκης, όλοι έχουν μεγάλο έλλειμμα πάνω, μεγάλη πτώση του ακαθάριστου εμφόριου προϊόντος γύρω στο 10% και έτσι ένα νέο κύμα υπερχρέωσης. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος, ο πιο αδύναμος κρίκος, πιο αδύναμος και από την Ιταλία. Επομένως, είναι λεπτή η θέση μας και η κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία, η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να συντηρήσει την οικονομία και την κοινωνία. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεφύγουν τα ελλείμματα και οι λογαριασμοί, γιατί θα γίνουμε ευάλωτοι στη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει. Και βέβαια, στη συνέχεια, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά εύστοχοι στις επενδύσεις. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε επιλογές, μάλιστα, να πάμε στη νέα εποχή, την πράσινη σωστός μετάβαση, προγραμματισμός με προσοχή, την ψηφιακή μετάβαση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.